Η απόδραση αυτή ήταν προγραμματισμένη καιρό. Πρώτη στάση, ο καταράκτης της Πέτρας. Προορισμός μας είναι το καταφύγιο North του φίλου Βασίλη στο τέλος της Άνω Παύλιανης. Ο γλιστερός δρόμος αυτός θα μας οδηγήσει ξανά στην Εθνική, όπου η επόμενη στάση μας είναι το Πολύδροσο. Το καφεδάκι απαραίτητο. Εδώ, το Πολύδροσο. Τόση βροχή φάγαμε. Μία στάση πριν τον τελικό προορισμό. Συνέχεια ξανά, με προορισμό την Παύλιανη και έναν ανεφοδιασμό που θα κάνουμε, γιατί εκεί πάνω δεν υπάρχει βενζίνη πουθενά. Κάποτε υπήρχε στην Παύλιανη μέσα, αλλά λόγω της κρίσης πιθανόν έκλεισε. Το ψηλόβροχο μας έκανε αρκετά χιλιόμετρα παρέα. Μία αίσθηση ότι μπήκε κάπως ο χειμώνας. Δεν είχε όμως κρύο. Η ομίχλη γέμιζε πάνω τα βουνά. Πλησιάζαμε στην Παύλιανη. Τα χρώματα ήταν καταπληκτικά. Ήτανε μαγεία. Yes, I'll never stop my searching. Στο πυκνό ελατόδασος, λίγο πιο πάνω από τα 1000 μέτρα, η φιλόξενη Παύλιανη μας περίμενε σαν ταξιδιώτες της βροχής, να την ανακαλύψουμε και να απολαύσουμε το υπέροχο τοπίο της στις πλαγιές της Ήτης. Αυτό το όμορφο κατάφυτο χωριό της Φτιώτιδας χωρίζεται σε δύο συνοικίες, την Κάτω και την Άνω Παύλιανη. Πρώτα συναντήσαμε τη συνοικία της Κάτω Παύλιανης και ύστερα από 2 χιλιόμετρα περίπου την Άνω Παύλιανη. Και οι δύο γειτονιές μαζί έχουν μόνιμο πληθυσμό περίπου 500 κατοίκων. Είναι πρυγμένες τα έλατα, τις καρυδιές, τις μιλιές, τις καστανιές και στην παραδοσιακή Άνω Παύλιανη εδώ οι ταβέρνες και τα σοκάκια ήταν υπέροχα. Μία νεαρή γυναίκα έχει μεταμορφώσει το χωριό ζωγραφίζοντας έργα τέχνης στις πόρτες και τις αυλές των σπιτιών. Αξίζει να τις προσέξετε όταν θα φτάσετε εκεί. Βγαίνουμε έξω από την Παύλιανη τώρα, όπου υπάρχει μια μικρή δυσκολία λόγω του καιρού, ένα χωμάτινο κομμάτι το οποίο το ανεβήκαμε γλιστρώντας λίγο. Αυτό το κομματάκι εδώ είχε μια λάσπη περίεργη που μπούκωνε τα λάστιχα, με αποτέλεσμα είχαμε αρκετά γλιστρήματα, δυνατά θα έλεγα. Ώσπου φτάσαμε στο Βασίλη, ο οποίος με το χαμόγελό του μας υποδέχθηκε στο χώρο του.
Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι, τραγουδούσε κάποτε η Αρλέτα. Έτσι και εδώ, ένα μαγικό τοπίο σαν παραμύθι μας υποδέχθηκε. Τα γαλήνια χωριά που φωλιάζουν στο ορεινό τρίγωνο της Φωκίδας, στις πλαγιές της Γκιώνας, των Βαρδουσίων και της Ήτης, υπήρξαν για χρόνια αγαπημένο μυστικό των κυνηγών και των ορειβατών. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, με τις τουριστικές υποδομές να βελτιώνονται, γίνονται εκδρομικό πεδίο για low profile και για εύκολες και γρήγορες αποδράσεις. 3 ώρες από την Αθήνα είναι μόνο. Τα πλάνα που βλέπετε με τις ελατοσκέπαστες πλαγιές, τους ήχους των τρεχούμενων νερών που δεν ακούτε και του δάσους διαγωνίζονται ποια θα μεταμορφώσει πιο όμορφα την Παύλιανη. Τα βράδια φροντίζουν γι' αυτό μάγοι και νεράιδες που σε κάνουν, αν την επισκεφτείς, να την ερωτευθείς. Εδώ είναι το φυσικό πάρκο. Με σεβασμό, αγάπη και μεράκι για τη διαφύλαξη, ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος, η Παύλιανη είναι ενταγμένη στο πιλωτικό πρόγραμμα Habitat Agenda, το οποίο αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη των χωριών και εκτέλεση πρότυπων έργων ανάπλασης για την αναβάθμισή τους. Ένα μοναδικό στην Ελλάδα φυσικό πάρκο είναι αυτό. Εδώ, στις πηγές του Ασοπού, ο επισκέπτης εκστασιάζεται μέσα σε ένα μαγευτικό μονοπάτι όπου αντανακλούν τα χρώματα των αιωνοβίων δέντρων και των νερών, καταλήγοντας στην καρδιά του φυσικού πάρκου. Ιδανικό μέρος για όλους, αλλά κυρίως για τα παιδιά. Το πάρκο κρύβει στους επισκέπτες ευχάριστες εκπλήξεις σε κάθε βήμα. Κούνιες που αιωρούνται, πολύχρωμες υφασμάτινες αιώρες δεμένες στα έλατα, ένα γήπεδο βόλεϊ, αθλοπεδίες, τραμπολίνο, κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά, στο καταφύγιο ξανά, όπου το τζάκι μεγαλοπρεπέστατο στο χώρο έδινε τη σωστή νότα, η θέα από μέσα ανύπαρκτη λόγω ομίχλης. Το καταφύγιο αυτό είναι φτιαγμένο με αρκετό μεράκι. Κάποιες από τις εικόνες που βλέπετε, καλό θα ήταν να τις δείτε από κοντά. Στην πραγματικότητα, θα εντυπωσιαστείτε εδώ πάνω. Απλά είναι ένα μέρος μαγικό. Εδώ από την Άνω Παύλιανη ξεκινούν αρκετοί χωματόδρομοι που μπορούν να σας ανεβάσουν στην Ήτη. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα βουνά της Ρούμελης, με το υψόμετρό του στα 2100 κάτι μέτρα. Τα βόρεια και τα ανατολικά έχει πλαγιές απόκρυπνες και δύσβατες, με βαθιές χαράδρες και άγριο ανάγλυφο. Έχει πολλές μικρές λιμνούλες και καταβόθρες. Ο Βασίλης ασχολείται και με αυτό. Εύκολα θα σας κάνει κατάβαση σε μια καταβόθρα. Μετά από συνεννόηση μαζί του βέβαια. Κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι μας στην Παύλιανη, κατηφορίζοντας από το καταφύγιο. Θα διασχίσουμε για τελευταία φορά σήμερα το χωριό, όπου θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Οι ωραίες παρέες κάνουν όμορφες εκδρομές, μου λέγανε. Πραγματικά έτσι είναι. Χαρείτε τις εκδρομές με τους φίλους σας, αυτούς που σας γουστάρουν και τους γουστάρετε. Μη χαλάτε με τίποτα τα Σαββατοκυριακά σας. Καλά ταξίδια να έχετε πάντα.